Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 923. Είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 923 σελίδα. Ιώτα ζήτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχε το εις την ακόμη, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ή την εσεστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνήν λέγοντας, «Ιησού επιστάτα, ελέησόν μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς, και ενώ επορεύοντο εκαθαρίστησαν». Εις δε εξ αυτών ειδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών, και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 που είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωσι δια να δοξάσωσι το Θεόν ημί ο αλλογενής ούτος. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Να πάμε και στη σελίδα 906, να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πάλι, 5ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Σελίδα 906, 5ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Και νόητο εν μια των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας, και ιδών τον Ιησούν έπεσε κατά πρόσωπον, και παρεκάλεσεν αυτό λέγον, «Κύριε, αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνας την χείρα νίκησε αυτόν και είπε, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθύς η λέπρα έφυγεν από αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτό να μην είπε τούτο προς μηδένα. Αλλά είπαγε, λέει, και δείξω εις αυτόν εις τον ιερέα. Και πρόσφερε επί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρία εις αυτόν. Αλλά έτι μάλλον διήρχε το η φήμη περί αυτού και συνειδρίζονται όχλοι πολλοί δι' ενακούωση και να θεραπεύονται υπ' αυτού από τον ασθενειών αυτών. Αυτός δε απεσύρετο εις τα σερήμους και προσήφιετο. Και πάμε και στη σελίδα 924, να διαβάσουμε πάλι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Είναι το γιώτα ήτα κεφάλαιο και το 35 εδάφιο. Ιώτα ήτα 35 σελίς 924. Ότε δε πλησίαζεν στην Ιεριχώ, τυφλός τη σε κάθητο παρά την οδόν ζητών. Ακούσας δε όχλων διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον, Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ερώτησεν αυτόν, λέγον, τι θέλεις να σηκάμω. Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευθείς ανέβλεψε και η κολούθη αυτών δοξάζων των Θεών και πάσο λαός ειδών ίνεσε των Θεών. Αμήν. Οι 10 λεπροί που η δυστυχία τους, η αρρώστια τους τους είχε ενώσει και είχαν γίνει μια παρέα και ήταν σε απόλυτη απελπισία. Μάλιστα ένας από αυτούς ήταν και Σαμαρίτης. Πλέον σαν λεπρή τι διαφορά κάνει αν είσαι Σαμαρίτης, αν είσαι Ιουδαίος, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι φτωχός. Η θλίψη, η δυστυχία τους ανθρώπους τους ενώνει. Δεν υπάρχει πουθενά ελπίδα. Η λέπρα είναι επώδυνο τέλος. Και πνευματικά η λέπρα βέβαια είναι η αμαρτία που έχει τα ίδια αποτελέσματα, το θάνατο της ψυχής, καθώς η ψυχή σαπίζει, χαλάει από την αμαρτία. Μέχρι που είδαν από μακριά, γιατί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τους υγιείς ανθρώπους, είδαν τον Ιησούν. Κάποιος τους είχε ακούσει, κάποιος είχε μιλήσει. Εγώ λέω κάποιος προσευχότανε για αυτούς.
Βέβαια το βέβαιο είναι ότι ο Θεός τους αγαπούσε και έκραξαν με ένα στόμα καθώς ήταν ενωμένοι. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και καθώς τους είδε ο Χριστός, τους είπε πηγαίντε και δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς, και ενώ επορεύονται καθαρίστησαν. Στην πορεία καθαρίστηκαν. Σε μια άλλη περίπτωση ένας άνθρωπος πλήρης λέπρας, μόνος του, χωρίς κανέναν δίπλα του, είδε τον Χριστό και φώναξε, «Κύριε, αν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκείνος εκτείναστη χείρα, είπε καθαρίστητη και αμέσως καθαρίστηκε η λέπρα. Και ένας άλλος τυφλός ζητιάνευε και ακούσας να διαβαίνει κάποιος και τον όχλο να μαζεύεται, ρώτησε ποιος είναι, είπε ο Ιησούς, και άρχισε να φωνάζει κι αυτός. Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Οι παριστάμενοι τον εμπόδιζαν, «Δι φωνάζεις, μην ενοχλείς το διδάσκαλο, με απιστία δεν γίνονται αυτά, τι να σε ελεήσει, άλλοι θα περάσουν να σε ελεήσουν και να σου δώσουν». Τόσο όμως είχε άλλο στο μυαλό του. Και ο Χριστός διαβάζει τις καρδιές και τον πλησιάζει και του λέει το υπέροχο αυτό ερώτημα, «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και αυτός του λέει, «Να αναβλέψω». Και πολύ εύκολα ανάβλεψε. Η πίστη σου έσωσε και ευθύς ανάβλεψε. Γιατί η ανταπόκριση του Θεού είναι τόσο διαφορετική στην προσευχή των ανθρώπων, στην εξήτηση των ανθρώπων? Τι διαφοροποιεί από την προσέγγιση του ανθρώπου την επέμβαση του Θεού? Στους 10 λέει πηγαίντε και στον δρόμο θα θεραπευθείτε. Στον άλλον του λέει θεραπεύθητη, όπως ακριβώς το διαβάσαμε. Εκτείνας την χείραν τον άγγιξε και είπε, θέλω να θεραπευθείς, θεραπεύθητη, καθαρίστη. Και αμέσως καθαρίστηκε. Στον τυφλό είπε απλώς, ανάβλεψον. Και ευθύς ανάβλεψε. Γιατί αντιδρά, ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο? Και η απάντηση είναι ότι η ανταπόκριση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αδελφοί αυτό, η ανταπόκριση του Ιησού Χριστού εξαρτάται από το πώς τον πλησιάζουμε και πώς προσευχόμαστε. Οι 10 είπαν επιστάτα. Τι σημαίνει επιστάτης? Είναι μια πολύ ωραία έκφραση, αδελφοί αγαπητοί, το επιστάτης. Πιστάτης σημαίνει επίσταμε, σημαίνει γνωρίζω και ξέρω. Ενώ το γινώσκω σημαίνει γνωρίζω και μαθαίνω. Παραδείγματος χάρη στους 7 εξορκιστές, ο διάβολος τι είπε? Τον Ιησούν γινώσκω, τον δε Παύλο επίσταμε. Η γνώμη που είχαν οι 10 για τον Ιησούν Χριστόν είναι ότι ξέρει τι πρέπει να κάνουμε, ξέρει τα πάντα. Ο επιστάτης είναι αυτός που έχει απόλυτη γνώση των πραγμάτων, επίσταται. Είναι διδάσκαλος που ξέρει τα πάντα. Ενώ ο γινώσκων είναι αυτός που ξέρει και συνεχίζει να μαθαίνει. Γι' αυτό ο διάβολος τον Χριστό τον ξέρει, αλλά συνεχίζει να το μαθαίνει. Είναι άπειρος. Τον Παύλο όμως τον ξέρει, και τον ξέρει καλά γιατί είναι από πάνω.
Ποια είναι η γνώμη σου για τον Χριστό, ποια είναι η γνώμη των δέκα? Είναι διδάσκαλος που ξέρει πολύ καλά για τους δέκα τον νόμο. Τι πρέπει να κάνουμε? Φανέρωσέ μας τι πρέπει να κάνουμε. Και τους λέει προχωρήστε, δείξτε τον εαυτό σας τους ιερείς, γιατί σύμφωνα με τον νόμο οι ιερείς ανακηρύσσουνε κάποιον θεραπευμένο από την λέπρα. Τους δίδαξε σύμφωνα με αυτό που τους ζήτησαν. Ενώ στον παραλυτικό, στο λεπρό τι είπε ο λεπρός και πώς θα τα αποκλείσει? Αν θέλεις μπορείς, αναγνωρίζω την παντοδυναμία σου. Εάν θέλεις μπορείς να με θεραπεύσεις. Τον πλησίασε λοιπόν ο πλήρης λέπρας, γνωρίζοντας ότι είναι παντοδύναμος. Αυτό ήξερε, ότι δεν είναι τίποτα δυνατόν σε αυτόν. Και ο Θεός άγγιξε αυτόν και θεραπεύθηκε. Ο τυφλός όμως τον πλησίασε με ένα διαφορετικό τρόπο. Τον απεκάλεσε Ιε του Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία. Τον πλησίασε με αποκάλυψη Θεού. Όταν ρώτησε ο Χριστός στους μαθητάς τι να με λέγους οι άνθρωποι, τι είμαι εγώ, Υιός του ανθρώπου, ο Πέτρος είπε εσείς ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ο Κύριος του είπε αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, ο πατέρας μου ουράνιος. Ο τυφλός τον αποκάλυψε με, τον πλησίασε με αποκάλυψη. Και όταν πλησιάζεις τον Χριστό με αποκάλυψη ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι είναι ο μοναδικός, ο τέλειος, ο αιώνιος, και βεβαίως μπορεί τα πάντα και βεβαίως ξέρει τα πάντα, αλλά είναι ο ένας, δεν υπάρχει άλλος. Διδάσκαλοι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να σου πούνε τι να κάνεις. Σωστά, μέσα από το Ευαγγέλιο. Χαρίσματα υπάρχουν πολλά που μπορούν να ενεργήσουν. Αλλά ο Κύριος είναι ο ένας. Ένας. Και αυτόν τον πλησιάζεις, εάν τον πλησιάσεις με αυτή την επίγνωση ότι δεν πλησιάζεις ένα Χριστούλη, έναν Άγιο, έναν Άγγελο, δεν πλησιάζεις έναν δάσκαλο, ένα παντοδύναμο Θεό, πλησιάζεις αυτόν στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα. Πλησιάζεις αυτόν που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων, των καταχθονίων. Και μάλιστα αν τον πλησιάσεις με αυτή την αποκάλυψη, αλλά και με τη γνώση ότι σου προσφέρει τη φιλία του και σου λέει δεν σε λέω πλέον δούλο μου, φίλο μου σε λέω, και του πεις έρχομαι σαν φίλο σου, εσένα που μου δίνεις το δικαίωμα αυτό να σε πω φίλο μου, έρχομαι σαν ο φίλο σου, γιατί είσαι ο φίλος μου, με τη βεβαιότητα ότι είναι αυτός τον οποίον έχει δοθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο, δεν είναι ένας, συγχώρεσέ με Θεέ μου, ένας απλός Θεός των ανθρώπων, δεν είναι είδωλο, είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι αυτός τον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα. Είναι αυτός μπροστά στον οποίον θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και ιδιαιτέρως είναι ο φίλος μου, ο φίλος σου. Εάν τον πλησιάσεις έτσι, δεν θα χρειάζεται να σε διδάξει και να σου πει πήγαινε. Δεν θα χρειάζεται να σου βάλει το χέρι απάνω του για να θεραπευθείς. Αλλά θα πει λόγο και θα γίνει. Και μάλιστα θα χρησιμοποιήσει τα δικά σου λόγια. Τι θέλεις να σου κάνω? Και τι του απάντησε? Να αναβλέψω. Ανάβλεψον. Η ανταπόκριση είναι άμεση και απόλυτα σύμφωνη με το αίτημά σου.
απόλυτα σύμφωνη με το αίτημά σου. Τι θέλεις να σηκάμω? Ό,τι θέλεις πες του. Ό,τι θέλεις πες του. Αρκεί να τον έχεις πλησιάσει με αποκάλυψη Θεού. Να τον έχεις πλησιάσει με πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα Χριστού. Να τον έχεις πλησιάσει όπως ο τυφλός. Τι θέλεις να σου κάνω? Οι άλλοι τι είπαν? Ελέησόν μας. Ναι. Επιστάτα, ελέησόν μας. Πηγαίνετε, δείξτε το σώμα σας στους ιερείς, θα σας πούνε τι είστε καθαροί και θα είστε καθαροί. Όπως λέει ο νόμος. Σας διδάσκω τι να κάνετε. Καλό είναι. Πολύ καλό είναι. Να με διδάσκει τι να κάνω. Πολύ καλό είναι να πιστεύω ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός και να αμφιβάλλω αν θέλει. Αν θέλεις μπορείς. Θέλω. Καθαρίστητη. Αλλά βάζει το χέρι απάνω. Όμως ο τυφλός πάει χωρίς καμία προϋπόθεση. Χωρίς καμία σκέψη. Γιατί? Γιατί το πλησιάζει με το αληθινό του όνομα. Ιε του Δαβίδ. Μεσσία, εσένα που περιμέναμε, εσένα που περιμένουμε, είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και θα επιμείνω σε αυτό, εσύ είσαι αυτός που περιμένουμε. Να τώρα το πλησίασμα της Καινής Διαθήκης των Εσχάτων ημερών. Πλησιάζω αυτόν που θα κάνει τη μεγάλη σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτόν που θα στείλει την όψιμο βροχή. Σε αυτόν που μου λέει ζητείτε ιετό τον καιρό της όψιμου βροχής. Και τον πλησιάζω. Και του λέω Κύριε εσύ που έρχεσαι ταχαίως. Σε σένα απευθύνουμε. Απευθύνουμε σε σένα που έρχεσαι να παραλάβεις την εκκλησία σου. Απευθύνουμε σε σένα που θα έλθεις με τη Δευτέρα παρουσία και εν τέλει θα κρίνεις ζώντας και νεκρούς. Σε σένα έρχομαι. Σε σένα έρχομαι που το έργο σου και η δουλειά σου είναι να σώσεις τους ανθρώπους την τελευταία μέρα ώστε να ρίξεις ιετό Πνεύματος Αγίου και Σωτηρίας Μεγάλης. Σε σένα έρχομαι. Σε σένα έρχομαι που σκοπεύεις να κάνεις τον έσχατον αυτών οίκων λαμπρότερο από τον πρώτο. Σε σένα έρχομαι που η δουλειά σου είναι τις έσχατες αυτές οι μέρες να ανατρέψεις τα πάντα, να σύσεις τον ουρανό και τη γη. Σε σένα έρχομαι. Έρχομαι σε σένα που θα έρθεις να μας παραλάβεις, να με παραλάβεις Κύριε. Και δεν χρειάζεται να του πεις πολλά. Η φωνή του είναι «Τι θέλεις να σου κάνω παιδί μου, εσύ που κατάλαβες ποιος είμαι, εσύ που εδέχθηκες την αποκάλυψη του Θεού και πίστεψες και γνώρισες ποιος είμαι, τι θέλεις να σου κάνω». Αλληλούια. Τι θέλεις να σου κάνω. Γι' αυτό λέω αδελφοί μου αγαπητοί, ότι είναι πολύ ωραία η χριστιανική ζωή όταν όμως είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι πραγματικά έτσι πως τη θέλει ο Θεός, έτσι πως μας θέλει ο Θεός. Υπάρχει προσευχή, αλλά υπάρχει και προσευχή έτσι πως τη θέλει ο Θεός. Υπάρχει χριστιανική ζωή, αλλά υπάρχει και χριστιανική ζωή έτσι πως τη θέλει ο Θεός και για να το πω πιο σωστά έτσι πως δοξάζεται ο Θεός. Υπάρχει προσέγγισης, αλλά υπάρχει και προσέγγισης. Τώρα αυτές τις μέρες ήμουνα μόνο με το Δημητράκη και με δίδαξε ο Κύριος. Όταν ερχότανε με χαρά, με γέλιο να μου ζητήσει ό,τι ήθελε,
Εμένα άνοιγε η καρδιά μου και του έλεγα πάρτο. Όταν έρχονταν με γκρίνια, θέλω εκείνο. Εκεί έκλεινε η καρδιά μου. Μην πηγαίνουμε, αδερφοί, με γκρίνια, με κακομοιριά στο Χριστό. Να πηγαίνουμε με ανοιχτή καρδιά, με πίστη, με ελπίδα. Ξέρετε πότε γκρίνιαζε? Οπότε φοβόταν ότι δεν θα του το δώσω. Ξέρετε πότε ερχότανε με χαρά? Όταν ήταν βέβαιος ότι θα το δώσω. Η χαρά υποδηλώνει τη βεβαιότητά σου ότι αυτός όχι μόνο μπορεί, όχι μόνο θέλει, αλλά αυτή είναι η δουλειά του. Σε αγαπάει και προτίθεται να ακούει τα θελήματά σου. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα, εάν με αγαπάς θα σε εντολάς μου φυλάς και αυτός να με αγαπάει και να μην φυλάει. Όχι τις εντολές μου. Αν και πιστεύω ότι η προσευχή σου στα μάτια του Θεού, αν είναι κατ' το θέλημά του, έχει παρησία, είναι εντολή. Πρέπει να μάθουμε, να μας βοηθήσει ο Θεός να μάθουμε, γιατί δεν μαθαίνουμε με λόγια. Μαθαίνουμε μόνο με το Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να προσεγγίζουμε το Χριστό. Όχι με αγανάκτηση, όχι με φόβο, όχι με δειλία, όχι με θλίψη, όχι με στενοχώρια, όχι με γκρίνια. Με χαρά. Γιατί χαίρεται ο Χριστός όταν του δίνεις δουλειά να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Θέλει να σώσει αυτόν που δεν σε αγαπάει, αυτόν που δεν σε γονεύει, αυτόν που σε βρίζει. Θέλει να τον σώσει, τον αγαπάει. Δώσ' του δουλειά να πάει να το κάνει. Δώσ' του ερέθμισμα να πει, μου το ζήτησε το παιδί μου, θα πάω να τον σώσω. Πώς? Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά. Θέλω, μπορώ. Τίποτα δεν είναι αδύνατον σε μένα. Είναι. Τίποτα δεν είναι δύνατο σε μένα, λέει ο Θεός. Αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατον και στον πιστεύοντα. Πώς να πιστεύεις? Με τη βεβαιότητα, με τη δύναμη της πίστεως. Εάν έχετε πίστη, δεν λέει σαν χλαμάρες ο Λόγος του Θεού. Αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ό,τι αν ζητήσετε εν την προσευχή σας θέλετε λαμβάνει, χωρίς να ξεχνάμε να λέμε πάντα όχι κατά το θέλημα το δικό μου, κατά το δικό σου θέλημα. Γιατί μπορεί να τον πιέσουμε και τον αναγκάσουμε να κάνει κάτι που δεν το θέλει. Και αυτό το έχω δει, όχι προσωπικά. Να μην αναφερθώ σε αυτό όμως. Είναι πολύ σημαντικό όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, το πώς πλησιάζουμε το Χριστό. Βέβαια, και αν δεν ξέρεις να τον πλησιάσεις, επειδή ο Χριστός ξέρει την καρδιά σου, και αν δεν ξέρει ο άλλος να τον πλησιάσει, επειδή ο Χριστός ξέρει την καρδιά του, ο Χριστός πηγαίνει. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, υπάρχει ένας άνθρωπος παραλυτικός 38 χρόνια. 38 χρόνια. Δεν ξέρει για τον Χριστό. Δεν έχει ακούσει τίποτα. Πήγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να τον ρίξουνε μέσα. Δεν τα κατάφερε. 38 χρόνια. Και μάλιστα άνθρωπος ο οποίος είχε αμαρτήσει. Και πάσα αδικία είναι αμαρτία και θα έχει αδικήσει και θα έχει ταλαιπωρήσει και ανθρώπους πιθανόν. Και εξαιτίας της αμαρτίας του ο Θεός τον έβαλε σε αρρώστια. Τώρα τι θα γίνει με αυτόν? Μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε πως πλησιάζουμε το Θεό. Μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο που μας ταλαιπωρεί? Ξέρετε τι θα πει να σε ταλαιπωρεί? Είναι σε κόλαση, είναι σε δυστυχία. Όταν αδικείς τον άνθρωπο είναι σε αμαρτία και ταλαιπωρείσαι. Δεν έχει χαρά η αμαρτία. Δεν μπορείς να βρεις χαρά στην αμαρτία. Δεν μπορείς να βρεις ανάπαυση στην αμαρτία.
Μόνο πόνο, θλίψη, ταλαιπωρία, κακία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που έχουν κακία και μίσος πεθαίνουν γρήγορα. Δεν αντέχει η καρδιά αυτή τη ζωή. Την κατήφια, την κακία, την κακοήθεια, το φθόνο. Ναι, αλλά κάποιον είχε αδικήσει. Επειδή τον είχε αδικήσει, θα τον πετάξει ο Θεός. Δεν τον πετάει. Τον αγαπάει. Και πήγε να τον συναντήσει συστημένο γράμμα. Μπήκε μέσα στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, προχώρησε και πήγε ακριβώς σε αυτόν. Εγώ λέω ότι όταν προσεύχεσαι, στέλνεις το Χριστό ακριβώς σε αυτόν που προσεύχεσαι. Στέκεται μπροστά του και τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλει και τίποτα άλλο αυτός. 38 χρόνια κάθεται με υπομονή και περιμένει κάποιος να τον σπρώξει να μπει μέσα για να γίνει υγιής. Είναι σαν να τον ρωτάει, τι θέλεις να σου κάνω? Αυτόν, αδερφοί αγαπητοί, να τον δούμε τον άνθρωπο σαν τον άνθρωπο που μας έχει αδικήσει. Και είναι μόνος του. Είναι παραλυτικός. Είναι μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στη δυστυχία. Δεν είναι σαν τους 10 που έχουν ενωθεί. Γιατί τους 10 τους ένωσε η δυστυχία, αλλά η θεραπεία τους χώρισε. Η επιστροφή και η δοξολογία έσωσε τον έναν από αυτούς. Το ξαναλέω. Τους 10 η δυστυχία τους ένωσε, τους έκανε ένα. Η θεραπεία και η ευλογία τους χώρισε. Και μόνο η δοξολογία και η επιστροφή και η ευχαριστία στο Θεό έσωσε αυτόν που επέστρεψε. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι μόνος του. 38 χρόνια τα περισσότερα ήταν μόνος του. Δεν είχε κανέναν. Αλλά ο Χριστός τον ξέρει πριν να γεννηθεί ακόμη. Κάποιος τον έστειλε το Χριστό εκεί. Μπορεί ο Θεός, ο Πατέρας. Μπορεί ένας που προσευχότανε. Μπορεί μόνος του. Αλλά εάν υπάρχει κάποιος που ταλαιπωρείται στην αμαρτία του, στη θλίψη του, στην αγωνία του, στον πόνο του, μπορείς εσύ να στείλεις το Χριστό να τον επισκεφθεί. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το μυστήριο. Αυτή είναι η δουλειά του Χριστού. Να σώζει ανθρώπους. Δεν έχει άλλη δουλειά. Να σώζει ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Αυτούς που νομίζουν δεν σώζονται. Για να μην πω ο Θεός να μας φυλάει, αυτούς που δεν θέλεις να σωθούν. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό είναι εις βάρος μας. Θέλουμε σαν τον Χριστό να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αμήν, αδελφοί. Όλοι οι άνθρωποι. Μα και αυτός εκεί ο μασκαράς, πιο πολύ αυτός, πρώτος αυτός. Που με ταλαιπώρησε ο άθλιος, η άθλια που με διέλυσε, πρώτη αυτή. Και αυτόν τον άνθρωπο τον πλησιάζει και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Και ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει τι να πει. Κύριε, λέει, άνθρωπο δεν έχω, πώς να γίνω υγιής? Αυτός ήξερε το Σιλοάμ, την κολυβήθρα του Σιλοάμ, που πήγαινε ο άγγελος, ανακάτευε τα νερά και όποιος προλάβαινε και έπεφτε πρώτος, αυτός θεραπευόταν. Και ο Κύριος του λέει, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Πάρε το κρεβάτι σου στην πλάτη και περπάτα. Και τώρα δεν πήρε τη θεραπεία. Τη θεραπεία την πήρε όταν προσπάθησε να σηκωθεί. Γιατί ξέρεις, θα πεις σε ένα παραλυτικό να πεις σήκω και περπάτα, σου πει απαράτα μέρα. Πού να αφήσει η καρδιά να δεχθεί το Λόγο του Θεού? Πού να αφήσει η απιστία να εισέλθει ο Λόγος του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου? Γι' αυτό πήγε σε αυτόν. Γι' αυτό πήγε έτσι.
Σε κάθε έναν πάει με το δικό του τρόπο. Πώς έσωσε εσένα, πώς με έσωσε εμένα? Με τελείως διαφορετικό τρόπο έσωσε εμένα από σένα. Από αυτό το δρόμο ήρθε σε σένα, από αυτό το δρόμο ήρθε σε μένα, από τον άλλο δρόμο. Γι' αυτό κάθε ένας από εμάς, όπως έχει διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα, έχει διαφορετική ομολογία. Κανενός η ομολογία δεν είναι ίδια. Κανενός. Κάθε ένας από εμάς έχει σωθεί με το δικό του τρόπο που ο Χριστός ήξερε ότι μπορούμε να σωθούμε. Γιατί? Γιατί είναι ο Μεσσίας. Γιατί είναι ο παντοδύναμος Θεός. Και δεν είσαι καλύτερος εσύ που σε έσωσε ο Χριστός από αυτόν που νομίζεις ότι δεν μπορεί να σωθεί. Να δώσουμε δουλειά στον Χριστό, αδερφοί. Αλλά να δώσουμε δουλειά στον Χριστό, στις προσευχές μας και σαν άτομα, προσωπική προσευχή, και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, να απευθυνθούμε σε αυτόν που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Δεν είναι ο παντοδύναμος Θεός μόνο, δεν είναι ο διδάσκαλος ο Μέγας μόνο, είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Σε αυτόν υποτάσσονται όλες οι επουράνιες δυνάμεις. Σε αυτόν υποτάσσονται όλες οι επίγειες δυνάμεις. Σε αυτόν υποτάσσονται όλες οι καταχθόνιες δυνάμεις. Τι είναι αυτό που δεν μπορείς να κάνεις, αδερφέ? Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει? Όταν μαζί σου είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Όταν απευθύνεσαι στον Κύριο όλων των δυνάμεων, και μάλιστα σαν φίλος, και μάλιστα σαν φίλος προς τον φίλον αυτού. Εάν βάλει ο Θεός στην καρδιά μας να κατανοήσουμε τις δυνάμεις που περιέχονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε θα γίνουμε όχι άλλοι άνθρωποι, θα γίνουμε άνθρωποι του Θεού πραγματικά. Να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτό το υπερπάν όνομα που είναι χαρισμένο σε μας. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας, του Πατέρα? Να πιστέψουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα αυτό είναι δοσμένο, χαρισμένο από τον Πατέρα τον Ουράνιο, δια του φίλου μας εν πνεύματι Αγίω, σε εμάς που μας έκανε φίλο του. Μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων, ένα άλλο πλησίασμα, σαν το πλησίασμα του τυφλού. Τι θέλεις να σου κάνω? Γιατί με λες Ιησού Ιε του Δαβίδ. Τι θέλεις να σου κάνω? Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, θα τον πούμε Ιησού Ιε του Θεού του Σόντος, που έρχεσαι να παραλάβεις την Εκκλησία. Σε σένα απευθυνόμαστε, που έρχεσαι να σώσεις, έρχεσαι να γκρεμίσεις όλα τα σαλευόμενα για να φαρενερωθούν τα ασάλευτα. Εσύ που έρχεσαι να αναστατώσεις όλη την οικουμένη. Εσύ που έρχεσαι να κάνεις μεγαλεία και τεράστια. Θυμάστε τι λέγανε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία για τον Παύλο? Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλοι. Ποιοι? Δύο ασήμαντοι, τρεις, πέντε. Αναστάτωσαν, αλλά πώς? Με το όνομα το παντοδύναμο του Κυρίου των δυνάμεων. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Θεέ μου, βοήθησέ μας. Άλλαξε τη ζωή μας. Άλλαξε την προσευχή μας. Άλλαξε την προσέγγιση μας. Άλλαξε τα πάντα στη ζωή μας. Αμήν. Κύριε μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.